Ας υποθέσουμε πως κάθεσαι αναπαυτικά στη θέση σου σε ένα αεροπλάνο που πρόκειται να απογειωθεί. Επειδή είσαι και λίγο επαναστάτης, έχεις κρατήσει το τραπεζάκι σου ανοιχτό με ένα ποτήρι νερό σχεδόν γεμάτο. Ξαφνικά, το αεροπλάνο επιταχύνει για απογείωση. Και παρατηρείς το νερό στο ποτήρι σου να συγκεντρώνεται όλο και πιο ψηλά στο θεωρητικά πίσω μέρος του ποτηριού. Αρχίζεις και να αναρωτιέσαι πόσο ψηλά θα φτάσει και αν τελικά θα χυθεί πάνω σου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της μηχανικής των ρευστών. Ας ξεκινήσουμε. Σύννεφα, πτήσεις πουλιών, ριάκια, κύματα που σκάνε σε βράχια, όλα αυτά είναι φαινόμενα μηχανικής των ρευστών. Τα ρευστά περιλαμβάνουν τα υγρά και τα αέρια, δηλαδή τις καταστάσεις της ύλης που μπορούν και αλλάζουν εύκολα τη μορφή τους ώστε να μπορούν να ρεύουν. Ακόμα και η κίνηση της υγρασίας μέσα στο έδαφος αποτελεί ρευστομηχανικό φαινόμενο. Η γνώση της μηχανικής των ρευστών είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό δικτύων παροχής νερού, φραγμάτων, μονάδων επεξεργασίας νερού, ακόμα και το σύστημα των φρένων στα μέσα μεταφοράς όπως αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Η μηχανική των ρευστών είναι η αντίστοιχη επιστήμη της μηχανικής των υλικών που είδαμε στα πρώτα επεισόδια του καναλιού. Ας ξεχωρίσω όμως κάποιους όρους για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των κλάδων της μηχανικής των ρευστών. Έχουμε λοιπόν τη στατική ανάλυση των ρευστών, η οποία όπως είναι ευνόητο αναφέρεται στη μελέτη ρευστών σε ηρεμία, την κινηματική ανάλυση, η οποία είναι η μελέτη ρευστών σε κίνηση αλλά χωρίς την επιρροή σε αυτά δυνάμεων ή ενέργειας. Και τέλος έχουμε την δυναμική των ρευστών, δηλαδή την μελέτη ρευστών όταν αυτά επιταχύνουν ή γενικά δέχονται δυνάμεις. Άλλη κλάδη είναι η κλασική υδροδυναμική, μια άκρως μαθηματική επιστήμη η οποία αναφέρεται σε θεωρητικά ιδεατά μοντέλα και από την οποία έχει προκύψει πειραματικά η υδραυλική. Ο συνδυασμός της θεωρητικής υδροδυναμικής και της πρακτικής υδραυλικής έχει οδηγήσει στη μηχανική των ρευστών. Τέλος, με την ανάπτυξη των υπολογιστών τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε πλέον και τον τομέα της υπολογιστικής δυναμικής των ρευστών, η οποία λύνει σύνθετα προβλήματα μηχανικής των ρευστών. Γενικότερα, η διάκριση μεταξύ στερεών και ρευστών γίνεται σε μοριακό επίπεδο. Οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων σε ένα στερεό είναι τόσο μεγάλες που τα στερεά διατηρούν το σχήμα τους. Στα υγρά, οι δυνάμεις αυτές είναι πιο μικρές. Επίσης, όταν στα στερεά ασκείται μια δύναμη, αυτά μπορούν και αντιστέκονται μέχρι να παραμορφωθούν. Αν στα ρευστά ασκηθεί δύναμη, αυτά αρχίζουν και ρέουν. Τα ρευστά περιλαμβάνουν, όπως αναφέραμε, τα υγρά και τα αέρια. Τα μόρια των αέριων βρίσκονται πολύ μακριά μεταξύ τους σε σχέση με αυτά των υγρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αέρια να είναι πολύ συμπιεστά, ενώ αν δεν υπόκεινται σε πίεση, τείνουν να διαστέλλονται επάπειρο. Για το λόγο αυτό, ένα αέριο μπορεί να μελετηθεί και να το θεωρήσουμε σε ισορροπία μόνο όταν βρίσκεται έγκλειστο σε ένα χώρο. Τέλος, ο υδρατμός είναι μια ενδιάμεση φάση της υγρής και αέρας κατάστασης. Επιστημονικά, ο υδρατμός είναι η κατάσταση της ύλης στην οποία η πίεση και η θερμοκρασία έχουν τέτοιες τιμές που το αέριο πλησιάζει την υγρή του μορφή. Όλα αυτά υπόκειται σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας με αποτέλεσμα η μηχανική των ρευστών να συνδέεται άρρηκτα με τη θερμοδυναμική. Η μηχανική των ρευστών χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες όπως οι υπόλοιποι κλάδοι της μηχανικής, όπως η πυκνότητα, το ειδικό βάρος, ο ειδικός όγκος και η ειδική βαρύτητα. Τα ρευστά χωρίζονται σε ιδεατά και πραγματικά. Ας υποθέσουμε πως ένα ρευστό υπάρχει σε ένα σωλήνα τον οποίο κρατάμε σε κατακόρυφη θέση. Καθώς το ρευστό κινείται λόγω της βαρύτητας, τα σωματίδια που το αποτελούν δεν αναπτύσσουν όλα την ίδια ταχύτητα. Αυτό είναι προφανές αν το ρευστό μας είναι για παράδειγμα μια ποσότητα μελιού. Παρατηρούμε πως τα σωματίδια αυτά κινούνται ταχύτερα στο κέντρο της ποσότητας μελιού και βραδύτερα στην περίμετρο που είναι σε επαφή με το σωλήνα. Αυτή η εσωτερική αντίσταση που προβάλλει το ρευστό ονομάζεται ηξόδες. Η ποσότητα μελιού που έρχεται σε επαφή με τα τυχώματα του σωλήνα, καθώς αυτό κινείται, αναπτύσσει διατιμητικές τάσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία τριβής με αυτό. Ένα ιδεατό ρευστό είναι αυτό το οποίο δεν αναπτύσσει τέτοιες δυνάμεις με την επιφάνεια με την οποία έχετε σε επαφή. Τα πραγματικά υγρά και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας έχουν πάντα κάποια τριβή. Αν και το όνομά του είναι περίεργο, ηξόδες, είναι μια πολύ σημαντική οντότητα στον κόσμο των ρευστών. Το
Το εξώδες συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στην επιφάνεια που έχω σε κλίση 45 μοιρών, αφήνω σε συνθήκες δωματίου να κυλήσει ένα κουτάλι μέλι. Παρατηρούμε πως αυτό αναπτύσσει μια ταχύτητα προς την κατεύθυνση την οποία κινείται. Αν τώρα θερμάνω την επιφάνεια, θα δούμε πως το ρευστό αυτό αυξάνει την ταχύτητα ροής του. Αυτό συμβαίνει γιατί με την αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται το εξώδες, δηλαδή η εσωτερική συνοχή των υγρών, ας πούμε, χαλαρώνει. Το ίδιο δεν ισχύει όμως στα αέρια. Τα αέρια, εφόσον αυξάνει τη θερμοκρασία, αυξάνουν και τις συγκρούσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το εξώδες ή τριβή μεταξύ τους. Φυσικά, ο καλός μας φίλος Ισάκ δεν θα μπορούσε να μη συνεισφέρει σε αυτήν την επιστήμη με την εξίσωσή του για τον υπολογισμό του εξόδους. Το μη στην εξίσωση ονομάζεται συντελεστής εξόδους και θα δούμε την σημαντικότητά του στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πολύ καλά.